Καταρχήν, έχω δίπλα μου ούτω ή άλλω τον άνθρωπο εδώ πέρα από το συγκρότημα τη Ναυτεμπορική που τα κατέχει αυτά τα θέματα. Θοδωρή Λαίνα. Δώο, Καλημέρα, χρόνια πολλά. πολλά. Καλώ ήρθε. Ε, εσύ θα μα καθοδηγήσει, γιατί είσαι άνθρωπο ναι. τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ακριβώ. Όπω το πει. Λοιπόν, αριστερά μου είναι ο κύριο ε, Γιώργο Μπάμπαλη και αυτό το κατέχει το θέμα. Είναι Γενικό Διευθυντή Εταιρεία Ψηφιακών ε, Συστημάτων Ασφαλεία και θα μα εξηγήσει τι είναι αυτό το σύστημα ανανίας για τη μάχη των δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή, ε, τεχνητή νοημοσύνη. Προστασία δασών. Για την προστασία των δασών αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Λοιπόν, δεν θα, δε θα, δε θα ασχολούμαι με την επικαιρότητα, αλλά τώρα με τι φωτιέ και με όλα αυτά που ζούμε, νομίζω έχει ιδιαίτερη αξία να μα εξηγήσετε τι είναι αυτό το σύστημα ανανία, όπω λέγεται, που, θα, που προστατεύει τα δάση τέλο πάντων. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μα. Πάμε στο του Τσαρόνι να μα πει όσο πιο απλά γίνεται τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε, εννοούμε με τον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη». Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά χρόνια σε όλους τους ερωτάζοντες. Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε από πολλές πλευρές, το ακούμε συνέχεια και ακούμε δύο, μπορούμε να πούμε δύο πλευρές. Οι πλευρές οι οποίες μας λένε ότι είναι κάτι το οποίο είναι κάτι, κάτι που θα μας φτιάξει τη ζωή, που θα τη βελτιώσει με διάφορους τρόπους και που θα μπει στη ζωή μας σε πολλούς τομείς. Ναι. Ακόμα από την άλλη κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Είναι λίγο πιο σκεπτικιστές, υποστηρίζουν ότι ε, υπάρχει πιθανότητα να μπει στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο πιο παρεμβατικό, να μας αλλάξει τη ζωή μας και στο τέλος να κερδίσει τον άνθρωπο, αν μπορεί Η να μου να κερδίσει τον άνθρωπο. κάτι, άνθρωπο. καμία τέτοια ας πούμε <laughs> έκφραση. Πολλοί βέβαια είναι επηρεασμένοι, μπορούμε να πούμε, από αυτές τις ταινίε τις οποίες όλοι βλέπουμε, της επιστημονική επιστημονικής φαντασίας, και δεν είναι περίεργο γιατί είναι κάτι το οποίο πλησιάζει είναι νομίζω. Και από, είναι και σκήνη, από τον εξολοθρευτή με τον Βαρτζενέκη, ρε. Είναι, είναι, πάρα πολλές οι ταινίε από τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι... Α, είναι σαν προάγγελοι αυτού που αυτή τη στιγμή ζούμε. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη, όποια και αν είναι η πλευρά την οποία σπάζεται ο καθένα είναι κάτι το οποίο θα μείνει, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει, έχει μπει ήδη στη ζωή μα και όπω πάρα πολλοί επιστήμονε υποστηρίζουν ότι αυτό η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, ε, είναι κάτι σαν το διαδίκτυο, είναι ένα άλμα τη τεχνολογία, το οποίο θα μα κάνει σε κάποια χρόνια από σήμερα να πούμε ότι πώ ζούσαμε είναι πριν χωρί αυτό. Το νέο εξελιγμένο διαδίκτυο. Αλλά, θα, θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως αλλά, έτσι, αλλά με, διαφορετικά. Με πολλές λειτουργίες και με, 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 με πολύ μεγαλύτερη παρεμβατικότητα στην καθημερινότητά μας. Κάπως έτσι, Φίλιππε. Η παρεμβατικότητα την, θα την ορίζουμε εμείς. Αλλά γιατί το, το, το ίντερνετ από τη φύση του, νομίζω, Θοδωρή, και εσύ συμφωνείς, είναι και αυτό παρεμβατικό. Έχει γίνει ήδη μέρος της ε, καθημερινότητά μας και ήδη έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Ε, με κάπως, κάπως, έτσι κάτι τέτοιο θα γίνει και με το AI όπως υποστηρίζουν οι, οι δήμονες. Που βέβαια του χώρου. είναι με τα υπέρ και τα κατά όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις μεγάλες αλλαγές. Για το αυτό μιλάμε για μεγάλη αλλαγή τώρα. Έτσι ακριβώ, Φίλιππε, όπω και με το ίντερνετ, πολλοί ήταν με το διαδίκτυο υπέρ ή κατά, με τα social media υπέρ ή κατά, ε, τι κάνουν, τι ε, σε το θέμα είναι είναι τι δεν βοηθούν. η διαχείριση, το πώ το χρησιμοποιεί και τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν βέβαια. Ακριβώς. Ε, τώρα όμως Φίλιππε να πούμε ότι σε αυτή την εκπομπή έτσι όπως την έχουμε προετοιμάσει θα δούμε πολλές ε, πτυχές. Α, του Καταρχήν έχουμε το σωματικό άνθρωπο εδώ δίπλα μας που είναι για τις φωτιές. Ακριβώς. Το, Αυτό... το AI πώς μπορεί να προστατεύσει τα δάση μας. Ακριβώς. Φίλιππε όμως να πω ότι... Αυτό που τον περισσότερο κόσμο αυτή τη στιγμή τον απασχολεί είναι βλέπει ότι υπάρχουν κάποιε πολύ μεγάλες εφαρμογέ, όπως αυτή με τις φωτιές, όπως για την ασφάλεια, όπως για την ενημέρωση, όπως για ε, πτυχές του σπιτιού του. Δηλαδή το πώς θα λειτουργεί μέχρι κλιματιστικά με, με τη χρήση τεχνητή νοημοσύνης κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ωστόσο... Καλά, βέβαια, έχουμε και λογο... λογοκλοπέ, έχουμε, έχουμε και, δι... και, τα τέτοια. Ακριβώ. Ωστόσο, και... για να πάμε λίγο στο τι ακριβώ, γιατί ακριβώ μιλάμε. Γιατί πολλοί τηλεθεατέ μπορεί αυτή τη στιγμή να μην καταλαβαίνουν ακριβώ, να το ακούν και να μην καταλαβαίνουν. Όλοι, νομίζω, αυτό που, έχουν σκεφ... που σκέφτονται μόλι ε, ακούν τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο. Φταίμε και εμεί από τα μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά και γενικότερα ακούγεται το ChatGPT. Το ChatGPT έχει την πρωτιά σε αυτό Γιατί ήταν το πρώτο που έγινε τόσο εβραιος διαδεδομένο Και το χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι Για ποιο λόγο τώρα είναι αυτό Τι είναι αυτά Είναι οι εφαρμογές Chat, Σαν Μάλι. να λέμε ότι μιλάμε με κάποιον άνθρωπο είναι σαν να λέμε ότι μιλάμε με κάποιον άνθρωπο στην άλλη μεριά του υπολογιστή μα, με απλή γλώσσα, που θα ήταν σαν να είναι ένα πολύ εξύπνος άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που θα έχει πάρα πολλέ γνώσει. Και μπορούμε να τον ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν τα πάντα, σίγουρα θα μα δώσει μια απάντηση. Η απάντηση θα είναι πάντα σωστή. Mm. Αυτό δείξει. εξαρτάται. Θα δείξει, Άγγελε, Για... θα δείξει. Όμως, όμως ξέρεις, Φίλιππε, ποιο είναι το... Το, το, θέμα. Ότι θα είναι σχεδόν πάντα τόσο πιστικό και τόσο φαινομενικά Οπότε εμπεριστατωμένο. Όπου είναι να μιλάς με κανονικό άνθρωπο. Ακριβώς. Θα είναι σαν να μιλάς με κανονικό άνθρωπο. Ακριβώς. Και θα είναι και τόσο εμπεριστατωμένο φαινομενικά που δεν θα μπορείς να το ε, διαψεύσεις. Ωστόσο μπορεί να μην είναι. Γιατί ε, να μην είναι αλήθεια. Όπως ήταν γιατί... η συνέντευξη, Θοδωρή, με τον, ε, προεκλογικά. Στην Αμερική, ποια συνέντευξη κάνανε ναι, με Εικονική συνέντευξη. Ακονική συνέντευξη, όχι, με τον Σουμάχερ κάνανε. Με το Σουμάχερ στην με το Σουμάχερ. Γερμανία και τα λοιπά. Ε, ναι, εντάξει, το δεν είναι. και το Ιντερνετ με έναν τρόπο. Αν, πριν την τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο λέγαμε. Θα... Ότι αν το γράφει στο Ιντερνετ, τι, τι λέγαμε, το είδα στο Ιντερνετ ναι. και το θεωρούσαμε δεδομένο. Ναι. Ε, είναι μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί παράλληλα βασικά με το Ιντερνετ αυτή τη στιγμή. Ε, δηλαδή, Αλλά η... είναι, τα... είναι, πολύ πιο ευρύτερο αυτό που ναι, είναι λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, γιατί είναι, προγράμματα που μαθαίνουν μόνα του, αναπτύσσουν τη δική του νοημοσύνη, όπω το λέμε. Yeah. Δεν είναι μια ξερή πληροφορία που παίρνουν. Και πολλέ φορέ μα προσπερνάει. Δηλαδή, τον άνθρωπο το, το, προσπερνάει. Ναι, σε ταχύτητα. Ξεπερνάει σε ταχύτητα και σε όγκο πληροφοριών ακόμα. Yeah. Εντάξει. Ε, 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 ε σω σοσ, ακόμα μπορεί να κερδίσουμε, να το πω έτσι. <laughs> Αυτό όμω που πρέπει να πούμε είναι, α πούμε, να αναφέρουμε τα τρία εργαλεία για να μην αναφέρω μόνο το ChatGPT που είναι το πιο γνωστό. Είναι τη OpenAI το ChatGPT. Το τη Microsoft το Bing και τη Google το Bard και τα τρία συστήματα να πούμε ότι κυκλοφορούν στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Ε, μιλάνε ελληνικά. Τώρα τα ελληνικά τους δεν είναι πολύ καλού επίπεδου, αλλά μαθαίνουν. Γιατί μαθαίνουν, γιατί ακριβώς αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, ο, το AI. Μαθαίνει, έχει νοημοσύνη. Μαθαίνει προχωράνει. και η μηχανή δηλαδή. Μαθαίνει Α, και η μα, μηχανή ακριβώς, και εξελίσσεται. Ακριβώς αυτό είναι η διαφορά ε, του διαδικτύου ή των άλλων τεχνολογιών από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μαθαίνει από που? από τον άνθρωπο. Μάλιστα. Μαθαίνει από άλλες πηγές πρώτον, αλλά μετά κάθε φορά που τη χρησιμοποιούμε, εμείς είμαστε αυτοί που του δίνουμε τις πληροφορίες. Ε, και κάτι άλλο, ότι όταν μας δίνει, είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε, ρωτάει ο κόσμος και λέει, εγώ ναι, ρώτησα το AI, α πούμε, ρώτησα το chat GPT, ρώτησα ένα chat και δεν μου δώσε τη σωστή απάντηση, δεν μου δώσε αυτά που ήθελα. Ναι. Είναι ο τρόπο με τον οποίο. Ο τρόπο που ρωτά. Ακριβώ. Είναι οποίος... και το ερώτημα, συγγνώμη, είναι και το ερώτημα, αλλά ακόμα και τώρα, επειδή είναι καινούργια τα προγράμματα αυτά, αν στο chat GPT, άμα μπείτε μέσα, θα δείτε κάτω κάτω που μικρά γράμματα, το λέει. Ότι οι απαντήσει που δίνουμε ενδεχομένω δεν είναι και σωστέ. θέλουν μια επαλήθευση. Μάλιστα, ε, μάλιστα. Είναι ακόμα η αρχή. Σιγά-σιγά θα εξελίσσονται και τα λάθη θα, θα περιορίζονται Αλλά, όσο, βέβαια, όσο, όσο, όσο περνάει ο καιρό. Αυτό που διάβαζα εχθέ και το έλεγα στο, στον Άγγελο είναι ότι από το ψυγείο, όπω έχουμε το ψυγείο στο σπίτι, μπορεί να σου πει η τεχνητή νοημοσύνη από αυτά που έχει μέσα το ψυγείο, mm. ε, τι μπορεί να μαγειρέψει. Ακριβώ. Δύο... Και να σου στείλει το... Στείλει... κινητό, αν λέγει το... το γάλα. Ναι. Εντά, αυτά υπήρχαν λίγο και πριν. Ναι, γιατί διαβλέπουν yeah, Για τα πάντα. Δεν υπήρχαν τα Αυτά να <laughs> ναι. σου λέει τι έχει το ψυγείο. Ναι, και ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, ενώ και πριν 6 μήνε το chat GPT. Ναι, ναι. Αυτά έγινε ένα big bank με την Αλλά GB βέβαια αυτό, δε, αυτό, γίνεται με όλα τα ψυγεία. Ή <laughs> το ψυγείο πρέπει να είναι. Όχι, το ψυγείο πρέπει να είναι smart. Πρέπει να είναι smart. Ναι. Ακριβώ αυτά που λέγαμε τα smart, το, η, ναι. οι, smart συσκευέ που είχαμε, απλά τώρα έχουν γίνει αρκετά περισσότερο πιο έξυπνε. Γιατί χρησιμοποιούν αυτό που είχαμε ήταν ότι γινόντουσαν ήταν έξυπνε από τη φύση του εξ αρχή. Τώρα, κάθε φορά που τη χρησιμοποιεί, μπορεί και γίνεται πιο έξυπνη. Μάλιστα. Για να το δώσουμε να καταλάβει και ο Άγγελε. Ο...